Αυτό ζω κάθε βράδυ. Σας έχω μάρτυρες. Σας έχω σε απευθεία σύνδεση με το Animal Planet. Τα Χριστούγεννα τουρινό καιρό. Δεν αντέχω, Θεέ μου, δεν αντέχω. Δεν αντέχω αυτή την ακρογιαλιά. Που μου γκρίζει έτσι, δεν την αντέχω. Θα έρθει το τσουνάμι, λες να πέρθει. Πω. Να το και το χαλασμένο τσαγερό. Να το ήρθε, αυτό ήταν, δεν μπορώ. Δεν μπορώ αυτό το βουητόν που δεν είναι και Λουί. Δεν αντέχω, φεύγω. Θα φύγω, λέω, φεύγω, έφυγα. Έφυγα, είμαι στην πόρτα. Στην πόρτα είμαι, λέω, έφυγα. Έλα, ποιος είναι. Ο Παπακοσταντίνο είναι, ήρθε να σου πάρει τα λεφτά. Εγώ είμαι η Χρυσούλα, φεύγω. Στο καλό. Το ξαναλέω τώρα, φεύγω και δεν ξαναγυρίζω, λέω. Ακόμα καλύτερα, λέω. Θέλω να σου μιλήσω πριν φύγω. Γράψτε μου σε ένα χαρτί και τα διαβάζω το πρωί. Είναι αυτά πολλά που θέλω να σου πω. Δεν γράφονται σε ένα μικρό χαρτί. Πάρε ένα μεγάλο χαρτί. Κάνε και μια περίληψη. Τα κυριότερα γράψε. Σήκω. Το δάχτυλο θα βγει, θα μου κάνει βαθούλη μου στον ώμο. Θα βγει καμιά μέρα το δάχτυλο μπροστά σαν του Κολοκοτρώνη. Ορίστε, σηκώθηκα. Πες. Φεύγω. Το είπαμε αυτό, το ξανάκουσα. Φεύγω. Το επέδεσα. Τα φώτα στα χέρια και τα θες, μετά τα πας. Τα μπαζουράκια αυτά είναι δώρα της φίλης μου, της Κέτης. Θα τα πάρω. Και δεν παίρνεις και τα κομμωδίνα που είναι δώρο του αδερφού της μάνας σου. Τα κομμωδίνα θα τα πάρω όταν θα έρθω να πάρω και τα άλλα πράγματα. Ποια άλλα πράγματα? Έχεις και άλλα πράγματα δικά σου εσύ και τα φουστάνεις, εγώ τα αγόρασα. Θες να τα κρατήσεις, να τα βάλεις εσύ? Αυτό κατάλαβες, αυτό είπα εγώ. Εγώ ανέφερα τι πλήρωσα απλώ. Μια και μου ανέφερε λοιπόν τι πλήρωσε, αν και δεν σε ξύπνησα να κάνουμε λογαριασμού. Ναι. Θέλω να σου αναφέρω κι εγώ τι δεν πλήρωσε. Ωραία. Σου μαγείρευα κάθε μέρα. Μου έδωσε μισθό μάγειρα. Που σου σιδέρωνα όλα σου τα ρούχα. Πήρα επίδομα σιδερώματο. Πήρα επίδομα απλώματο. Πήρα επίδομα σφουγγαρίσματο. Πήρα επίδομα βγάλ τα καλοκαιρινά, βάλ τα χειμωνιάτικα. Πήρα επίδομα ξεσκατίσματο. Ε! Για ξεσκάτσιμο, μαρέ. Το παιδί έχει φύγει 3 μήνες από το σπίτι. Δεν μιλάω για το παιδί. Το μικρό. Το παιδί το μεγάλο, λέω. Το μπέμπι. Που δεν προλαβαίνει να βγάλει το βρακί του πριν το καφετήσει. Παίρνει χρώμα και την κλανιά το βρακί. Μη με αναγκάσεις να πάω να βγάλω τώρα το βρακί από το πλυντήριο. Θα μου πεις εμένα ότι παίρνει χρώμα από την κλανιά το βρακί. Δεν έχει μόνο χρώμα. Έχει σοβά. Μην με σωματοποιεί! Ναι, μου λες εμένα λοιπόν για τα φουστάνια όταν δεν παίρνω το βασικό επίδομα του σωματεπί! Και σιγά τα φουστάνια, καλέ! 9 φουστάνια! Πόσα θες, μωρέ, ναι! Λίγα είναι τα 9, τι θα πεις, ειδήσεις θα πεις και θα σας αλλάζεις κάθε μέρα ρουχό!
Ποια να μυρίσεις, οι τρένοι, οι χούγκλοι. Μπας σε αυτός κάτσε καλογάρισε πόσα επιδόματα σου χρωστάω. Κάνε μου και μια επιμήκυση χρέους να μην χρεοκοπήσω. Κι άσε με να κοιμηθώ. Τρόικα. Τρόικα. Κλείνει το μάτι μου, δεν το βλέπεις. Κλείσε το τώρα και παρακολούθησέ με μετάλλο. Ωραία, μίλα στον κύκλο, παπέστηθες. Βλέπεις τη γυναίκα σου με μία βαλίτσα στο χέρι να φεύγει από το σπίτι. Ναι. Δεν εντυπωσιάζεσαι. Όχι. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω. Την έχω ξαναδεί τη σκηνή που φεύγει η γυναίκα με μία βαλίτσα. Και έχω δει και την άλλη σκηνή που ξαναγυρνάει η γυναίκα. Με τη βαλίτσα. Την έχω δει την πουτάνα τη σκηνή. Και πώς το ξέρεις ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι η τελευταία φορά που φεύγει η γυναίκα σου. Πες το ένστικτο. Και ότι όποιος είναι να φύγει ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Δεν τυρανάει το πόμολο 40 ώρες. Το πιάνεις το πόμολο, έχει κατακαβλώσει το πόμολο κάθε φορά. 40 ώρες θα σηκωθεί το πόμολο. Ποιο το θέμα σου λοιπόν, πες το. Μήπως κοιμηθούμε, πες το. Ποιο το πρόβλημά σου. Το θέμα μου είναι ότι εγώ έλειπα ένα μήνα ταξίδι. Γύρισα εδώ και μία εβδομάδα τώρα και δεν με ρώτησες τι έγινε. Όταν μάλιστα ξέρεις για ποιο λόγο πήγα. Μου απάντησες. Σου απάντησα. Ναι. Θα σου εξηγήσω πότε μου απάντησες. Γιατί πήγες στο Θιβέτ, αγάπη μου. Ένα μήνα. Για να βρεις το Δαλάι Λάμα. Μήπως και σε ερεμήσει και σταματήσει να παίζει τα χάπια νευρασθένειες. Απ' την ώρα που γύρισες και σε είδα εγώ να ξαναπαίζει τα χάπια νευρασθένειες, κατάλαβα ότι ο Δαλάι Λάμα απέτυχε. Άρα την πήρε την απάντηση. Δεν με δέχτηκε καν ο Δαλάι Λάμα. Αν σου πω το καταλαβαίνω. Προσπάθησε να ανέβω στο βουνό, αλλά κατάλαβε τα νεύρα μου από χιλιόμετρα. Έστειλε ένα ξυρισμένο παρατρεχάμενο και με σταμάτησε στη μέση του βουνού. Μην ανεβαίνετε, μου λέει, γιατί ήδη τα νεύρα σας είναι πάνω. Πού να έρθείτε κι εσείς οι ίδια. Άρα το Δαλάι δεν τον είδε στο Θιβέτ. Το Δαλάι όχι, είδα όμως το Χουμαντσού. Συγγενής του Δαλάι αυτός. Πολύ μακρινός και σε άλλη περιοχή. Σε ποια περιοχή, όχι θα βοηθήσει, αλλά μιας και ξυπνήσε μας, κάνουμε και γεωγραφία. Στο Τσακονί Μαντσού. Αχα. Λίγο έξω από το Τσακονί Κιντάν. Μπα. Δυτικά του Χουακούα Μοκορόκου. Μη μου πεις ανατολικά, γιατί ήδη δεν προσανατολίστηκα. Δηλαδή, αν χάσει την απάδα, ξαναρωτήσω, οπότε χέστο. Εκεί λοιπόν είναι πολύ γνωστός αυτός. Ο Χουλαχούπ. Ο Χου Μαντσού. Τέλος πάντων αυτός. Του τα είπα όλα. Με άκουσε πολύ προσεκτικά, 37 ώρες του μίλαγα. Από τον έρμο τον Κινέζο. Πρώτη φορά λυπάμαι Κινέζο από κοντά. 37 ώρες. Επιβεβαιώνεται η τεράστια υπομονή των Κινέζων. Ύστερα με έβγαλε σε ένα μπαλκονάκι. Σε έσπρωξε. Δεν ξέρω, ρωτάω, δεν ξέρω τι έθιμα έχουν εκεί. Λοιπόν, είναι έθιμο να τις βγάζω τρελές, να τις πετάνε έξω. Γιατί εδώ θα σε σπρώχνανε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ήμουν εγώ από πίσω. Ο Σπρώχμαντσού. Τα! Τι άσχετος που είσαι. Δεν έχεις ακούσει. Υπάρχουν 100 μπαλκόνια, λέει, που βλέπουν όλα σε μια τεράστια χαράδρα και βγαίνει ο καθένας και ουρλιάζει. Στη γλώσσα του. 100 τρελή φωνάζουν σε μια χαράδρα. Βγήκες κι εσύ και έβριζε εμένα στα ελληνικά. Ευτυχώς που είναι η γλώσσα τέτοια που δεν καταλαβαίνω τελείως. Θα είχα γίνει διάσημο στη χαράδρα. Δεν έβριζε εσένα, εμένα έβριζε. Που σε πίστεψα, που με εγκατέλειψα στα χέρια σου. Για να κάνω σπίτι και οικογένεια, δηλαδή να μένω μόνη μου. Σε ένα σπίτι μεγαλώνοντα ένα παιδί σε 4 τείχους. Ξέρεις πόσα σύριαλ είδα που δεν ήθελα να τα δω. Εγώ φταίω. 65 δίαιτες έκανα για να σου αρέσω. Για να μάθω μετά και μη μου το αρνηθείς πάλι ότι πήγες με το χοντρό φλάουτο. Τι είναι αυτό, Ινδιάνικο όνομα. Η χοντρή που έπαιζε φλάουτο. Στην πάντα του Δήμου, δίπλας. Δεν πήγα με τη χοντρή. Πού να σου ορκιστώ. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα υπεύθυνο να ορκιστείς. Άντε να έχει μείνει κανένα βάζο, κανένα τασάκι, τέτοια πράγματα. Σε όλα τα άλλα, όλα τα κόκαλα τα έχεις ορκιστεί. Δεν έχεις αφήσει κόκαλο για κόκαλο. Τους ξεκοκάλιασες τους συγγενείς. Εμένα λοιπόν αυτή η χοντρή που πήγες, πώς να σου πω, μου στήγησε ρε παιδί μου. Υψηλή γαλανομάτα δεν με πείραξε.
Η ξανθιά η κουμπάρα του Στέλιου που πήγες δεν με πείραξε. Η σερβιτόρα από την Ψαραταβέντα στην Ανάβηστο δεν με πείραξε. Το ψάρι που έφαγα εκεί με πείραξε. Η Λούλα, αυτή που πουλάει το σαλάμιο στο σούπερ μάρκετ, δεν με πείραξε. Όλα τα θυμάται πουτάνα, μην είναι ελέφαντα. Η χοντρή με πείραξε. Με πείραξε. Καλά, γιατί, πώς είσαι έτσι μωρέ, μου έλεγες ότι ήμουν χοντρή. Και μόλις θα την άντσα πήγες με τη χοντρή. Αυτό είναι το παράπονο μου το ένα. Το ένα. Το ένα. Ναι. Θες να πεις και το δύο να κοιμηθώ. Το δύο παράπονο μου είναι ότι τελευταία φορά που σε είδα από μπροστά. Γιατί εγώ το μπροστά είδα και σε παντρεύτηκα. Η τελευταία φορά που σε είδα από μπροστά είναι εδώ και 23 χρόνια. Με κοίταζες, μ' άγγιζες, με έπαιρνες αγκαλιά. Το ξέρεις ότι άμα χωρίσουμε μόνο η πλάτη σου θα μου λείψει. Το ξέρεις αυτό. Ωραία λοιπόν, αφού σ' αρέσει η πλάτη μου τόσο πολύ, να συγκυρίσω λίγο την πλάτη μου, να μιλάς. Για σένα πείτε σ' αρέσει το κάνω. Θα κοιμηθείς τώρα! Καλή είσαι με τα καλά σου! Θα κοιμηθείς τώρα! Είσαι με τα καλά σου! Τώρα θα κοιμηθείς! Παναγία μου! Εγώ είμαι εδώ για να σ' ακούσω! Είσαι με τα καλά σου, ακούω, δεν είναι θέμα! Άρχισε πάλι το τσαγερό! Κι όμως εγώ, όταν άκουσα αυτό το ροχαλιτό 28 χρόνια πριν, είπα πέρα, ούτε μήνα δεν θα αντέξω. Πώς έγινε ο μήνας μήνες και οι μήνες χρόνος και ο χρόνος 28 χρόνια, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο Θεός το ρεζερβουάρ της γυναίκας που γράφει απάνω υπομονή το γεμίζει μέχρι πάνω-πάνω. Να μην τελειώνει ποτέ. Τόσο υπομονή, τόσο υπομονή, τόσο υπομονή. Γιατί εγώ αυτόν θέλω να το σφάξω. Δεν το κρύβω. Ξέρεις πόσες φορές βλέπω στον ξύπνιο μου ότι τον σφάζω, τον κάνω χίλια κομμάτια, το βάζω σε ένα σεντόνι, σε αυτό, το μπες, το τσερλί. Και πάω να τον παραχώσω. Και την ώρα που πάω να τον παραχώσω, ακούω και τα χίλια κομματάκια να ρουχαλίζονται. Και τα χίλια. Και τα χίλια κομματάκια να ρουχαλίζονται και να λένε ψέματα. Γιατί. Γιατί εγώ έτσι με αυτή τη φράση μεγάλωσα. Πρέπει να μάθεις να κρατάς το σπίτι. Η γυναίκα το κρατάει το σπίτι. Τι θα πει αυτό. Τι θα πει αυτό. Τι θα πει. Ότι ο άντρας μου το τραβάει και η γυναίκα το κρατάει. Δηλαδή τι να μη ζήσω εγώ. Να κρατάω το σπίτι. Γι' αυτό ήρθα σε αυτή τη ζωή, γαμώ την υπομονή μου. Βλέπεις μια αράχνη σε ένα σπίτι, δεν γυρίζεις να κοιτάξεις τον άντρα, τη γυναίκα κοιτάς. Ότι αυτή είναι υπεύθυνη. Λες και το κάνουν επίτηδες και αυτές οι πουτάνες. Και που τρώγαμε γύριδναγε και μου δείχνε μια αράχνη στο ταβάνι. Τη βλέπεις? Ναι, ασφαλώς και τη βλέπω. Τι? Αυτό μόνο, ήθελα να δω αν την είδες. Έτσι ξεκινούσε αυτή η κουβέντα. Είναι η ίδια η κουβέντα, είναι η άραχνο κουβεντούλα. Το περίεργο είναι πως δεν την είδες τόσο καιρό, μου έλεγε. Ναι, εσύ πως ξέρεις ότι είναι τόσο καιρό η άραχνη εκεί και δεν ήρθε πριν μισή ώρα. Ίσως στη ρεσεψιόν και σου ζήτησε κλειδί για το μάτιο ταβάνι. Δεν τον έπλεξε όλον αυτόν τον ιστό σήμερα.
Το πρωί, όχι, από βραδύ τον έπλεξε. Τι θες να κάνω εγώ τώρα, να σηκωθώ το βράδυ, να πάρω φακό και να ψάχνω τα ταβάνια να δω πού θα πλέξει η αράχνη τον ιστό της. Δεν γυρίζει ντοκιμαντέρ για τη συνήθιση αράχνης. Νευρίασα τώρα, νευρίασα. Σήκω, σήκω, είμαι σήκωτο, σήκω τώρα. Σήκω, αυτό είναι, το βρήκα. Κατανόηση! Αυτό κατα... δεν υπάρχει κατανόηση! Αυτό λέμε, δεν υπάρχει κατανόηση! Δεν υπάρχει κατανόηση! Δεν υπάρχει κατανόηση! Δεν υπάρχει! Δεν υπήρχε κατανόηση! Θα με ξύπνα και με πέσει νύχτα! Αυτό είναι το θέμα! Δεν υπάρχει κατανόηση! Δεν υπάρχει κατανόηση! Αυτό λέμε, δεν υπάρχει κατανόηση! Αυτό λέμε! Δεν υπάρχει κατανόηση! Αλλά εγώ το βρήκα! Αν υπάρχει κατανόηση, θα με ξύπνα και αυτό είναι το θέμα! Δεν υπάρχει κατανόηση! Δεν υπάρχει! Αν υπήρχε κατανόηση, θα υπήρχε κατανόηση! Δεν υπάρχει κατανόηση! Για να μην υπάρχει κατανόηση, μένει δεν υπάρχει κατανόηση! Αυτό λέμε, δεν υπάρχει κατανόηση! Όμως την κατανόηση! Ναι! Φεύγω να μην σα φάξω πάνω στο Στέλιο μου, το φίλο μου. Γεια σου Στέλιο, ήρθα. Και εγώ θα πάω στη φίλη μου την Κέτη. Γεια σου Κέτη, ήρθα. Στέλιο μου, ήρθα μέσα στη νύχτα με τα σεντόνια, δεν το. Στέλιο, η γυναίκα αυτή, τη λέξη κατανόηση δεν την έχει ακουστά, Στέλιο μου. Η γυναίκα αυτή είναι εγωίστρια. Εγωίστρια. Ο κύριος εγώ, 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 εγώ. Εγώ να περάσω καλά, αυτή η κολάρα της. Χαίστηκε για τους άλλους, αγάπη μου. Χαίστε, ο κόσμος φτιάχτηκε για αυτό. Νομίζει ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Μη σου πω το επίκεντρο. Αλλά αυτό με διαλύει. Αυτό που με κυριολεκτικά με βγάζει από τα ρούχα μου. Είναι αυτή η αφηρημάδα που είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο. Την ώρα που μιλάς. Σαν να σε γράφει. Κανονικά. Να, σαν να σου λέω. Από πού να το πιάσω, ρε Στέλη, από πού να το πιάσω, ρε Στέλη. Πιάσω το λέω. Πετάει το βρακί στο πάτωμα και περιμένει να σκύψω εγώ να το σηκώσω. Κάτσε το βρακί, κάτσε το πάτωμα, αγάπη μου. Τι σε πειράζει το βρακί στο πάτωμα. Πρώτη φορά το βλέπει κάτω το βρακί. Έχει δει κανένα βρακί να πεθαίνει από μοναξιά. Μια ζωή το πέταγα το βρακί κάτω. Τώρα το βλέπει πρώτη φορά κάτω. Το πέταγε και παλιά, Κέτη μου. Αλλά παλιά πέταγε και εμένα κάτω και μου έβγαζε τα μάτια. Ενώ τώρα πετάει το βρακί κάτω και εκεί τελειώνει το έργο! Και ποιος σου είπε, τσι λέω, και ποιος σου είπε, τσι λέω, ότι είμαι υποχρεωμένος κάθε φορά να βγάζω το βρακί μου να πηδάω εσένα! Εγώ μπορώ να βγάλω το βρακί μου να πω να γυρίσω τον μπούσο, γιατί κάνεις! Είσαι καλά! Είσαι καλά ή εσένα! Αστάδια άλλα πια! Άσε με ρε Κέτη! Άσε με ρε Στέλιο! Αφού το πάτωμα δεν ενοχλείται, ποιος ενοχλείται? Ενοχλούμαι εγώ, Κέτη μου! Στο κάτω-κάτω στο πάτωμα αυτό πατάω κι εγώ! Το συγχαίρομαι! Και χες το βρακί, Στέλιο, την έχεις δει πως έχει κρεμάσει. Έχω γίνει τα μαγολάτσα σαν μπολντόκο. Τη βλέπω και νομίζω να μου γαβγίσει από ώρα σε ώρα. Από ώρα σε ώρα περιμένω να ακούσω τον ήχο του γουρουνιού από τα αυτή του. Από το στόμα του. Γουρούνι! Γουρούνι, παιδιά, γουρούνι από γουρούνι! Αφού στα γενέθλια του σκέφτομαι να του πάρω δώρο λάσπη να κυλιέται. Όταν λέμε, Στέλιο, ανοργασμικιά. Ανοργασμικιά, καλέ. Τελειώνει ο κύριος ένα λεπτό και μένω εγώ ώρες να κοιτάω τα ταβάνια. Σαν τα πιθήκια στο σκάτι, στο σκάι και έτοιμο. Τα έχεις δει, τσακ τσουκ. Εδώ ούτε τσουκ, τσακ. Όλη μέρα Στέλιο θέλει αυτό τσάκα τσούκα τσάκα τσούκα. Ξήρασε με τα καλά σου καριέρα πάνω από το πράγμα στο κάνω. Δεν έχω άλλη δουλειά εγώ. Πάρε ένα μηχάνημα. Δεν μπορώ να βάζω εγώ το πουλί μου σε περιπέτειες αργές. Όλα αργά. Να τη δεις πόσο αργά τρώει το κουτάρι, το πάει πλάνο, το Αγγελόπουλο έρχεται από εκεί. Αργά. Όλα αργά ρε παιδί μου, δεν μπορώ άλλο. Δεν τρώει. Χλαπακιάζει. Σαν το βόα. Και μετά τραβάει και ένα ρέψιμο. Να μην ρευτώ. Γιατί ρεύεσαι με ρωτάει. Ενώ θα έπρεπε να με ρωτάει στην περίπτωση που δεν ήμουνα. Γιατί εκεί είναι το σχετικό. Γι' αυτό όμως τη φίλη ρε Στέλια, γιατί με καταλαβαίνεις. Είσαι άντρας και με καταλαβαίνεις. Παιδί μου, χώνει όλα τα μακαρόνια μέσα στο στόμα του. Σαν να είναι το στόμα του μηχανή του κιμά που έχει πάθει αναρρόφηση. Και τραβάει τα κρέατα προς τα μέσα. Να τον συγχαίνεσαι. Να τη συγχαίνεσαι. Βάζει μάσκα προσώπου και κάθεται ώρες έτσι. Σαν όθο αδερφή του του Ταχαμόνου, έτσι. Και να αρπάξει φωτιά το σπίτι, βοήθεια δεν θα φωνάξει, μη χαλάσει μάσκα. Θα καεί ο κόλλος μας στο σπίτι αυτό. Πάει τουαλέτα. Κατουράει
και έρχεται κατευθείαν μετά που έχει πιάσει το πουλί του και πιάνει το μαχαιροπύρουνο και συνεχίζει αμέριμνος. Πού είναι το πρόβλημα? Μετά το βούτσο πιάνει το πύρουνο, πού είναι το πρόβλημα? Έχει απαγορευτεί ο Απόπουλος από πούτσο σε πυρούνι? Να το ξέρω, να μην κατέβω στο λιμάνι αν είναι. Άμα πια... Δεν χρειάζεται να σου πω βέβαια ότι κλάνει. Μαλάκα, πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Δεν την έχω ακούσει ποτέ να κλάνει. Δηλαδή, αν δεν είχα δει τον κόλο της, θα πίστευα δεν έχει. Όχι, κλάνει ασύστολα. Άκλανη και αστόλιστη του χάρου δεν σε δίνω. Αφού κάποια στιγμή νόμιζα ότι μαζεύονται όλες οι γυναίκες μαζί και πάνε και κλάνουν όλες μαζί. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Κλανοχώρο να πω. Και το χειρότερο δεν στο είπα και τι μου. Απαγγέλει καριωτάκι όταν βιάζει. Γιατί πρέπει ο καριωτάκι να διαβάζεται οπωσδήποτε στο σαλόνι? Έχει αφήσει υποσημείωση ο ποιητής. Όταν πάτε τουαλέτα, πετάξτε το βιβλίο και μπείτε μέσα. Μην παίρνεις το μέρος του κέτι μου. Δεν μπορεί, κύριε, εν μέσω κλανιωδών λιτών να απαγγέλεις. Θάνατος είναι οι κάριες που χτυπιούνται. Θάνατος είναι οι κλανιές που συναντιούνται. Εγώ με το χέσι μου αγάπησε την ποιήση. Πρέπει να έχω νοχές, τέλειο. Σε ποιον ποιητή και τι μου μπορείς να πεις? Όσο έχεσα, σας μελετούσα. Ας με μελετούσε εμένα η ανθρωπότητα την ώρα που έχεσαι και θα ήμουν πάρα πολύ περήφανος. Αλλά πάει και τα λέει σε μια φίλη, μια Κέτη, που ό,τι κάνει η Χρυσούλα το βρίσκει καλό σκαμμένο. Δεν την έχει δει την Κέτη, άμα την δει, θα καταλάβει. Μια μαλακισμένη. Ο Στέλιος, ένα μαλάκα! Αλλά Κέτη μου, για να σου πω την αλήθεια, ξέρει τι νοσταλγώ. Ξέρει γιατί θα έδινα τα πάντα, τα πάντα. Να γινόταν να υπήρχε τρόπο να γύριζα το ρολόι του γάμου πίσω. Τότε που με έπαιρνε αγκαλιά. Αγκαλιές, φιλιά, τραγούδια. Τραγούδια. Τότε που με έπαιρνε αγκαλιά και μου τραγουδούσε για να με πάρει ο ύπνος. Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, να ανοίγω μες στις θάλασσες πανιά, να πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά, τα βράδια που πληγώνει την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Να κάνω το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, δεν φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασήμητη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στο γκρεμό, το ξέρω έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω το επόμενο, αίμα μου και σχήμα,
λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο όταν έχω εσένα. Η χρυσούλα της ζωής μου.